δημιουργηθεί πλατή μέτωπο που θα αναγκάσει την κυβέρνηση να το πάρει πίσω. Αλλά και ένα μέτωπο αγώνα και πάλι για το ξύλωμα όλων των νόμων της Νέας Δημοκρατίας, του Πασόκ και του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν τσακίσει τη ζωή και τα δικαιώματά μας. Χωρίς χάσιμο χρόνο, πρέπει να προετοιμάσουμε τη δική μας αποφασιστική μαζική απάντηση. Το δικό μας σχέδιο περιλαμβάνει. Πρώτον, κατάθεση σχεδίου νόμου στη βάση της απόφασης των 530 συνδικαλιστικών οργανώσεων που αφορούσε συλλογικές συμβάσεις, μισθούς, ωράρια, εργασιακές σχέσεις, προσθέτοντας την κατάργηση των νόμων διευθέτησης του χρόνου εργασίας, των νόμων που περιορίζουν το δικαίωμα της απεργίας και των διαδηλώσεων, του μήνυ εργασιακού του Χατζηδάκη που υποτίθεται το είχε περάσει μόνο για την πανδημία. Αυτό το σχέδιο νόμου στη συνέχεια θα κατατεθεί σε όλα τα πολιτικά κόμματα με την απέτηση να συζητηθεί και να γίνει νόμος. Δεύτερον, επιβεβαιώνουμε την απόφασή μας για απάντηση στο αντεργατικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης με νέα πανελλαδική, πανεργατική, απεργιακή κινητοποίηση. Τρίτον, καλούμε σε πλατεία ανοιχτή σύσκεψη όλα τα σωματεία, συνδικαλιστικές οργανώσεις, συνδικαλιστές, πρωτοπόρους εργαζόμενους την 3η 18 του μήνα στις 7.30 στην πλατεία Ταχυδρομείου για να καθορίσουμε και να οργανώσουμε τη συνέχεια και την κλιμάκωση της δράσης και στην πόλη μας. Συναδέλφισες και συνάδελφοι, να μην χαθεί χρόνο στην οργάνωση του αγώνα. Υπάρχουν δυνατότητες να βάλουμε σοβαρά εμπόδια στο νέο αντεργατικό έκτρωμα. Μπορεί ο Χατζηδάκης να λέει ότι οι εργαζόμενοι θα είναι ευχαριστημένοι να μένουν απλήρωτοι, να κερδίζουν ρεπό και άδειες για να μαζεύουν ελιές, αλλά εμείς ξέρουμε ότι δεν υπάρχει ούτε ένας τέτοιος εργαζόμενος. Ξέρουμε ότι υπάρχει οργή και αγανάκτηση. Αυτή η οργή και αγανάκτηση πρέπει να στραφεί στον αγώνα για να γίνει πράξη το δίκαιο του εργάτη. Απέναντι σε αυτόν τον πόλεμο που κήρυξε η κυβέρνηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το κεφάλαιο στην εργατική τάξη, δεν υπάρχει δεύτερη σκέψη. Όλοι στη μάχη για να ανατραπεί το αντεργατικό τερατούργημα, να καταργηθούν οι αντεργατικοί νόμοι, να διεκδικήσουμε σύγχρονα πραγματικά δικαιώματα, σταθερό ημερήσιο εργάσιμο χρόνο. 7 ώρο πενθήμερο, 35 ώρο, περισσότερη ζωή. Δεν ξεχνάμε τους νεκρούς της τάξης μας, τις θυσίες τους, για να έχουμε εμείς και οι επόμενες γενιές δικαιώματα.